Αγαπητή μου χριστιανή, από την επαρχία από γονείου όπου εφημερεύω, να αναφερθούμε στις Άγιες ημέρες, στις μεγάλες εβδομάδες και στις Αναστάσεις που έρχονται. Αυτές οι Άγιες ημέρες, με τους αιρέους δείμνους, ζητούν υφείος έρχεται, τον εμφώνα σου βλέπω, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, και ο πεάνας της Αναστάσεως είναι αυτή η ύμνη η οποία κάποτε σαν παιδιά μαθαίναμε στα σχολεία μας, τα μάθαιναν οι δάσκαλοι. Και ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ που σήμερα όχι δεν μαθαίνουν το σύμνος, αλλά στα σχολεία δεν θέλουν πια να ακούσουν ούτε για Χριστό, ούτε για Παναγία, ούτε για Πατρίδα. Αυτή είναι η κατάντια μας, δυστυχώς. Κλείνω με την παρένθεση και αρχίζουμε από το Σάββατο του Λαζάρου που εγέρθη εκ νεκρών τετραήμερος. Ανέστησε ο Κύριος μας και τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αποφάσισαν ότι πρέπει να εξοντώσουν τον Χριστό. Και ακόμα χειρότερα λυσάξανε όταν την Κυριακή των Βοΐων εισήλθε ο Χριστός καθεζόμενος επί πόλου όνου και μπήκε ως βασιλεύς στην Ιερουσαλήμ και ο κόσμος τον υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων. Τότε, από εκεί και μετά, συνομωτούσαν, συνεργίαζαν πώς θα τον εξοντώσουν. Και όλοι γνωρίζουμε, βρέθηκε ένας μαθητής, ο Ιούδας, ο οποίος για λίγα αργύρια παρέδωσε τον Χριστό. Αυτό μας δείχνει ότι από τότε ακόμη το χρήμα κυριαρχούσε στον κόσμο. Και πρόδωνε ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του έστω και για λίγα αργύρια. Τριχόμαστε μετά στο μυστικό δείπνο και από εκεί και μετά προσευχόμενος ο Χριστός στο χώρος του ελαιού. Όπου προσευχόμενος με δάκρυα και μεγάλο πόνο παρακαλούσε τον πατέρα του, παρελθέτω από μένα το ποτήριον τούτο. Αλλά όμως ο πατέρας του ήξερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να θυσιάσει το μονάκριβο γιο του. Και θυσιάστηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και από εκεί και μετά γνωρίζουμε στον Άννα, στον Καϊάφα και τελικά στον Πιλάτο, όπου τον παρέδωσε στο λαό για να σταυρωθεί. Ο λαός, ο οποίος τον βαΐον φώναζε ως ανάγεν της ψήστης, τη Μεγάλη Παρασκευή σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Γνωρίζετε λοιπόν πως είναι ο άνθρωπος ή με λίγα χρήματα ή με διάφορες υποχρεώσεις που θέλει να εξυπηρετηθεί ή οτιδήποτε άλλο, το προσφέρουν και αναλόγως αυτός φωνάζει. Αυτά είναι η κατάντια μας, αδελφοί μου. Και ερχόμαστε στη Μεγάλη Παρασκευή, όπου ο επιτάφιος είναι ο τάφος του Κυρίου μας, τον τοποθετεί ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ του Αρημαθέας και το Μέγα Σάββατο έρχεται η Ανάσταση του Χριστού μας. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα. Όλοι λένε και ακούμε πάντα το Πάσχα, το Πάσχα, το Πάσχα. Χωρίς να ζήσουμε τα πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση, την ταφή του, πώς θα γιορτάσουμε Ανάσταση και Πάσχα. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε μόνο το Πάσχα να ψήσουμε, να φάμε, να γλεντήσουμε και τίποτε άλλο.
ακούμε στα μέσα ενημερώσεως, Πάσχα στο χωριό, Πάσχα στο χωριό, τόσο θα πάει το αρνί, τόσο θα πάνε τα αυγά. Αυτά είναι. Το Πάσχα μας είναι μόνο η Ανάσταση. Το τι θα φάμε, να καλοπεράσουμε. Αν δεν υπάρξει όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα να ζήσουμε από κοντά τα πάθη του Χριστού, πώς θα γιορτάζουμε την Ανάσταση. Και να πούμε και το άλλο. Μπροστά στη Σταύρωση του Χριστού, μπροστά στο Σταυρό, αν παρακολουθήσουμε εκείνη την Σταύρωσή του, τα περίφημα λόγια που είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, και να σταματήσουμε στο σημείο που ο ληστής, ο πρώτος που εισήλθε στον Παράδεισο, τι είπε, «Μνήσθητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία σου». Πόσοι από εμάς αυτή την ημέρα θα γονατίσουμε μπροστά στο Σταυρό και θα πούμε στον Κύριό μας, «Μνήσθητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία σου». Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό. Μόνο έτσι θα ζήσουμε το Πάσχα, το οποίο αξίζει να ζήσουμε σαν άνθρωποι και σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Εγώ, αγαπητοί μου, έχω απογοητευτεί. Νιώθω μεγάλο πόνο. Διότι μετά από μια πανδημία, αντί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, γίνανε χειρότερα. Ξεφύγαμε τελείως από την Εκκλησία, ούτε πατάμε στην Εκκλησία, ούτε μας ενδιαφέρει αν θα είναι Πάσχα, αν θα είναι Σταύρωση, αν θα είναι Επιτάφιος, αν θα είναι τίποτα. Το μόνο που ακούω στα χωριά μου, πότε θα βγάλουμε το Επιτάφιο, πότε θα κάνουμε Ανάσταση. Και δεν κάνουμε Επιτάφιο, δεν κάνουμε και Ανάσταση, τι έγινε, να βγούμε έξω, τι έγινε. Ζούμε τουλάχιστον χριστιανικά και πνευματικά όπως πρέπει. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Ούτε να βγούμε να το Επιτάφιο έξω, ούτε να κάνουμε την Ανάσταση έξω. Και άμα βρέχει, δεν βγούμε και έξω, ούτε Ανάσταση, ούτε Επιτάφιο, ούτε τι θα γίνει. Τι γίνεται. Το μόνο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να ζήσουμε πνευματικά αυτό το Πάσχα. Να είμαστε έτοιμοι και να πάρουμε για τον Χριστό μέσα μας, να κοινωνήσουμε τον Αχράν των Μυστηρίων και τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο στην Ανάσταση. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ευχαριστημένοι, η καρδιά μας θα νιώσει καλύτερα και όλη η οικογένειά μας. Και να μην μακρηγορώ, θέλω να ευχηθώ εις όλους σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και τα παιδιά να έχουν μια καλή επιτυχία στα μαθήματά τους και τα στρατευμένα μας παιδιά να υπάρχει ησυχία, ηρεμία, να κάνουν τη θητεία τους να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Και ας σκεφτούμε και λιγάκι ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι ξεριζωμένοι από τα σπίτια τους. Αναφέρομαι στους Ουκρανούς Ορθοδόξους, οι οποίοι φέτος θα γιορτάσουν σε ξένες χώρες το Πάσχα. Και αυτοί οι χριστιανοί είναι πολλοί. Πιστεύω στον Χριστό. Δυστυχώς θα ζήσουν εκτός πατρίδος τους, εκτός των σπιτιών τους, εκτός των ανθρώπους τους. Εγώ εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να δώσει και ο Ανασάς Κύριος το καλύτερο, όχι μόνο για αυτούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Τέλος, σε όλους λοιπόν, καλό Πάσχα με υγεία.